Αυτά λοιπόν από τον coach Γιάννα, έχουμε μαζί μας τον Μάριο Αργυρού. Coach, η ομάδα μετά το πλήν 16 βρήκε αντίδραση, αλλά στο φινάλε κάπου κόλλησε. Ναι, στα τελευταία δύο λεπτά δεν κάναμε ούτε καν επίθεση. Κάναμε πολλές λάθος επιλογές, λάθος πάσες, εύκολα λάθη να πω. Και γι' αυτό δώσαμε και την ευκαιρία στον Κεραυνό. Είχε περισσότερες επιθέσεις εμάς στο τέλος και κερδίσαμε το παιχνίδι. Δυνατό παιχνίδι, ωραίο για τον κόσμο που το έβλεπε. Εμείς θέλαμε την νίκη. Αλλά επειδή είναι μια σειρά από παιχνίδια, είναι μέχρι τα τρία. Εμείς όπως σπάσαν την έδρα μας, θα πάμε εκεί πέρα, α σπάσουμε και εμείς την δική τους. Σε ένα παιχνίδι που φάνηκε έτσι, σε είδα και αρκετές φορές έτσι να. Μετά από time out να γίνονται λάθη και νομίζω ότι για έναν προπονητή είναι ό,τι χειρότερο μετά από ένα time out να σπαταλιέται, θα το πω έτσι, η επόμενη κατοχή. Σπαταλιέται γιατί βλέπεις παίχτες να κάνουν πράγματα τα οποία ούτε καν τα ζητάς, δηλαδή 10 δευτερόλεπτα πριν μπαίνουν μέσα κάνουν κάτι άλλο. Και αυτό εντάξει, θέμα πρέπει να το συζητήσουμε με τους παίχτες, τα παιδιά, γιατί πρέπει να έχουν καθαρό μυαλό και ειδικά περιμένεις από επαγγελματίες παίχτες να σου κάνουν δύο πράγματα. Όταν αυτά δεν γίνονται μέσα στο γήπεδο και γίνονται πολύ κακές επιλογές, τότε. Ένα σχόλιο για τον κόσμο του ΑΒΟΕΛ. Κάναμε εμείς ένα σχόλιο με τον κόσμο να ρωτήσω ότι όσο χειροτέρευε η απόδοση, μεγαλώνει τα αντισυμπέλα από τον κόσμο. Εκεί που όσο μεγαλώνει η διαφορά, έμπαιναν πιο πολύ μέσα στο παιχνίδι. Και ίσως να ήταν και ο καλύτερος σας παίχτης φέτος σήμερα από ένα σημείο και μετά. Ο κόσμος είναι φοβερός, το έδειξε σήμερα. Εξαιρετική ατμόσφαιρα. Το θέλουμε δίπλα μας. Επειδή πρέπει να ξέρουν και αυτοί ότι τα παιχνίδια δεν τελειώνουν αυτές οι σειρές με ένα παιχνίδι, έστω και σπάσιμο έδρας. Έχουμε ακόμα παιχνίδια να δώσουμε. Θα πάμε στο Στρόβολο δυνατά. Να βελτιώσουμε τα λάθη μας και όπως μας κερδίσαν, το έχω ξαναπεί, θα πάει να τους κερδίσουν. Θέλω να σας ευχαριστήσω και καλή επιτυχία σας. Εγώ ευχαριστώ.